Το φεστιβάλ έχουν περάσει πολύ σημαντικά πρόσωπα που και σήμερα βέβαια στη συναντητική του, αλλά και στο παρελθόν, που έχουν σχέση με την αυτοδιοίκηση, με τον τουρισμό και με άλλους σημαντικά επαγγέλματα και προσωπικά σχεσιμοτικούς φορείς. Έχουμε εκπονήσει μία μελέτη, την οποία θα σας καταθέσω, κυρία Γεωργίου, που αφορά καθαρά τον πολιτισματικό πολιτισμό. Πώς βλέπουμε εμείς δηλαδή σήμερα να εξελίσσεται το θέμα του τουρισμού στην Κυριακή και γενικότερα βέβαια στη χώρα, αλλά έχουμε λάβει ως δεδομένο και ως παράδειγμα για την Κυριακή. Και σε σύνδεση με αυτή την άποψη, όλα και αυτά που είπατε στην εισαγωγή σας, το ότι το δίδυμο ήλιος και θάλασσα τίνει πια να εξαντλήσει αυτό που έχει δώσει ως τώρα και θα πρέπει να δούμε τη μεταξέλιξή του και τη μετατροπή του μέσα σε ένα μορφηματικό τουρισμό, αξιοποιώντας όλα τα παρελθόντα που διαθέτει ο κάθε τόπος. Και βέβαια η Ιγυρία είναι ένας χαρισματικός τόπος που διαθέτει, θα έλεγα, πολύ δυνατά τα λέω πνευματήματα και στο τομέα του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και στον χώρο του πολιτισμού. Όταν έχεις εδώ έναν όλυμπο, εννοείται, τι άλλο μπορεί να δυνατότερο να υπάρχει, ούτως ώστε να το ψηφίσει, το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, το κομμάτι του πολιτισμού με τις σημαντικότερες αρτιότητες, όπως είπε και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, ότι αξιοποιείς τα σημαντικά και τα δυνατά σημεία που έχεις και δεν τα παίρνεις όλα για να λες ότι έκανα ένα σύνολο για να φαίνεται το σύνολο ιδιαίτερα μεγάλο και πλούσιο. Έτσι λοιπόν και στο κομμάτι των αρχαιολογικών μνημείων, όπου υπάρχει το αρχαιοδείο, την αρχαία Πίδνα, τα αρχαία Λίπθρα κτλ. Αλλά με τον Ρονίδα των Αρχαιοδείων, όπου εκεί είναι και ο χώρος που διαθέτει από την αρχαία Ελλάδα ακόμα τους περισσότερους τόπους διεξαγωγής εκδηλώσεων. Έχει ένα θέατρο το μεγάλο το Ελληνιστικό, έχει το Ρωμαϊκό θέατρο, έχει το Ρωμαϊκό Οδείο. Δεν υπήρχε άλλος τόπος στην αρχαία Ελλάδα που είχε τόσους μεγαλύτερους χώρους θέασης, έτσι λέγοντας. Επομένως, εμείς έχουμε το πλεονέκτημα του Φεστιβάλ